Μπορεί ο τουρισμός, το λιανεμπόριο και η εστίαση να έχει ανοίξει, τα σχολεία να λειτουργούν κανονικά και το ποσοστό τηλεεργασίας να έχει μειωθεί. Ωστόσο, οι περιορισμοί κυκλοφορίας παραμένουν, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σε εγρήγορση και τα πρόστιμα εξακολουθούν να βεβαιώνονται. Οι μετακινήσεις έχουν απελευθερωθεί, όμως ο κόσμος πραγματικά ξεχνάει ότι υπάρχει περιορισμός στις μετακινήσεις μετά τις 12.30 το βράδυ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποίησαν χθες Τρίτη σε ολόκληρη την επικράτεια 58.582 ελέγχους για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, εκ των οποίων οι 1.742 στην Κρήτη, στους οποίους μάλιστα βεβαιώθηκαν και 12 συνολικά πρόστιμα που αφορούν σε μη χρήση μάσκας και κυκλοφορία μετά τις 12.30. Η Δημοτική Αστυνομία σταμάτησε μετά την 1η Μαΐου τους νυχτερινούς ελέγχους. Εάν από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία συνεχίζει τους ελέγχους καθ' αρμοδιότητας και κατά διάρκεια της νύχτας, κριθεί σκόπιμο και ζητηθεί συνδρομή μας, βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε μέχρι τα κλιμάκια ελέγχου. Στο μεταξύ, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σαρώνουν τις επιχειρήσεις εστίασης με τους καταστηματάρχες να εμφανίζονται έτοιμοι αυτή τη φορά και τα πρόστιμα να είναι ελάχιστα. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις μάσκες, τις αποστάσεις και γενικότερα τη λειτουργία της επιχείρησης ό,τι αφορά τα υγειονομικά. Έχουμε ακούσει ότι έχουν επιβληθεί κάποια πρόστιμα, ότι κάποια μεμπιλιάρια υγείας κυρίως δεν ήταν ανανεωμένα. Από εκεί και μετά όμως θεωρώ ότι οι επιχειρηματίες τηρούν τα πρωτόκολλα, είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Υπάρχει μια διαφορετικότητα πολύ σημαντική όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης. Πέρυσι είχε μπει το μέτρο της αναλογίας, ανάλογα με τα άτομα που δικαιούνταν να φιλοξενήσει στους εξωτερικούς χώρους τα καταστήματα της εστίασης, υπήρχαν ποσοστώσεις, ενώ φέτος δεν υπάρχουν ποσοστώσεις και περιορισμοί στον αριθμό των πελατών. Υπάρχουν αποστάσεις και τήρηση των περιοριστικών προστατευτικών μέτρων. Ανάμεσα πάντως στα ζητήματα που φέρνουν παράπονα, προστριβές και πρόστιμα είναι το ζήτημα της απαγόρευσης μετάδοσης της μουσικής. Η μουσική έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και τεράστια αντίδραση στους καταναλωτές. Δεν θέλουν να κάνουν στα μαγαζιά χωρίς μουσική. Αυτό το βλέπουμε, τις ανασχετούν, μας το ζητούν, το επιζητούν και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Θεωρούμε ότι τις επόμενες μέρες, μιας και γίνονται διαβουλεύσεις τώρα σε επίπεδο και του κυρίου Χαρδαλιά αλλά και με τους λοιμοξιολόγους, ότι θα κάνουν άρση το μέτρο αυτό, γιατί είναι άδικο.